Αδιάφορα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί μπλέκω έτσι μαζί σου? Σκάσε. Αν μας δούμε τι θα πούμε? Βούλωστο. Σου υπενθυμίζω ότι αυτό που πάμε να κάνουμε ονομάζεται παραβίαση ιδιωτικού χώρου. Τιμωρείται από 18 έως 24 μήνες. Ο φόνος σε ευρασμό ψυχής πόσο τιμωρείται? Τίποτα, είναι προσφορά του καταστήματος. Γι' αυτό σκάσε και προχώρα. Όχι που θα άφηνε ξεκλείδωτα. Δόξα τω Θεώ ότι γλιτώσαμε τη φυλακή. Και σκέψω ότι κάποτε είχα το κλειδί και το έχασα. Πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε μέσα. Γιατί, Τζουτζούκα μου, τι κόψιμο έχει πιάσει? Θα σπάσουμε ένα τζαμάκι από το παράθυρο και θα τρυπώσουμε. Από το τζαμάκι εμένα με τα βία τρυπώνω το χέρι μου. Μπορείς να μην φέρνεις πάντα την καταστροφή? Καλά, δεν ξαναμιλάω. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία, παίρνουμε φόρα και πέφτουμε στην πόρτα. Να μπούμε μέσα θέλουμε ή να τον κρεμίσουμε? Γιατί είσαι τέτοιος άνθρωπος? Γιατί μου λες βλακίες. Αν πάρουμε εμείς φόρα και πέσουμε πάνω του, πάρει το λιόμενο. Ωραία, τι προτείνεις? Άστο στην ντουλάρα. Ψάχνουμε. Κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τι? Εσώρουχο. Βγες έξω και κράτα τσίγες. Αλλά μόγιο κατάντησα. Πρέπει να μπω στο μυαλό του. Πού θα τα κρύβε? Πού μπορεί να σκεφτώ? Καλησπέρα, Μερμανίκο. Ρε, βρε την κουμπάρα. Πώς από εδώ κάτω? Μια βόλτα είχα βγει και με πήρε κάτι φορά. Ακού να δεις. Κατά τα άλλα, πώς τα πάμε? Πότε έτσι, πότε αλλιώς, δεν βαριέσαι? Τα μεροκάματα να βγαίνει. Έχεις ξανάρθει από τα μέρη του Σωτηράκη? Περαστική μια φορά, σταμάτησα για νερό. Καλό παιδί ο Σωτηράκης. Ο Σωτηράκης δεν είναι απλώς καλό παιδί. Λάδι 0 βαθμού είναι. Ένα παιδί. Με κάνες και γέλα. Σε καλό να μας βγει μεσημεριάτικα. Δεν θα μας βγει. Σερσέ Λαφάν. Μπράβο, αυτό είναι. Τι πάει να πει αυτό? Εσύ τουλάχιστον ξέρεις τι σημαίνει Σερσέ Λαφάν. Εγώ ήμουν πρώτη δέσμη, δεν κάναμε αρχαία. Ο Γρηγόρης, για πού ετοιμάζεται? Την κάνει, λέει, φεύγει μακριά. Πόσο θα λείψει? Άγνωστο. Μπορεί, λέει, να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Ποτέ? Λέτε να αυτοκτονήσει? Wow. Λες? Έλα ρε εσύ, μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι? Σαν τι δηλαδή? Ξέρω εγώ, να του μιλήσουμε. Να του πούμε ότι η ζωή είναι ωραία, νέος είναι ακόμα, θα ξαναπροσπαθήσουν. Και αν δεν τα καταφέρουν, υπάρχει λύση της υιοθεσίας. Άσχετο. Όχι, ναι, σε άλλη περίπτωση το λέμε αυτό. Τέλος πάντων, να του πούμε κάτι να αλλάξει γνώμη. Άσε, πού να τρέχεις τώρα? Έχεις δίκιο, και που το σκέφτηκα κουράστηκα. Θα τα ξαναβρούν αυτοί. Πόσες φορές δεν έχουν πλακωθεί? Ρε εσείς, με το πάρτι απόψε που έλεγε ο Λάζαρος, τι θα κάνουμε, θα πάμε? Τι πάρτι είναι αυτό, μας και? Όχι, όχι, ή γάμος, ή αραβώνας, ή βαφτίσια. Όχι ρε εσύ, νομίζω γενέθλια είναι. Άμα έχει φαΐ, πάμε.
Πώς θα πάμε, έτσι στο άσχετο, χωρίς να μας ξέρουν? Αν μας ήξεραν, δεν μας καλούσαν. Πάμε. Πλάκα θα έχει. Πρέπει να κλείσουμε τραπέζι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ που είμαστε. Να είστε καλά. Ελάτε, καθίστε. Να σας ζήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Και στον παιδιό σας. Ευχαριστώ. Άντε, να τους χαίρεσαι. Σε ευχαριστώ για όλα. Κούρβο, ξέρεις τι τύψεις έχω. Δεν κοιμάμαι τα βράδια. Γιατρέ, δεν πάω να σε δει κανένας γιατρός. Έλα να σε γνωρίσω. Ο γιατρός μας. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσει. Ευχαριστώ πολύ. Να το χαιρόσαστε. Να το καμαρώσετε όπως επιθυμείτε. Να είστε καλά. Επίσης. Πήραμε ένα φορμάκι. Αν δεν το κάνει, πετάξτε το. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν ανάγκη. Περάστε, σερβιριστείτε. Και σας το είπα. Είναι μασκέτο πάρτι. Και γαμώ τα σπίτια, ε. Καλούτσικο είναι. Θα ρίξω μια γύρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο Νονός ποιος είναι? Εγώ. Λάκη Λουτσιάν. Χάρηκα. Παναγιώτης που είναι, τι κάνει? Πού να ξέρω. Ετοιμαζόταν. Βόλτα πήγα με τους φίλους μου. Έχεις καιρό εσύ για βόλτες? Τι σου κοπεί? Από το σχολείο κατευθείαν στο μαγαζί. Πώς θα τα βγάλεις πέρα? Δύο αδερφές, πώς θα τις παντρέψεις? Μην ξαναργήσεις, θα σταθώσω τα πόδια. Κατάλαβες? Ναι, μαμά. Σίγουρα. Μάλιστα, κύριε. Συμμετείχες εσύ στους Κασιαρχείο χθες? Μα κύριε, όλοι τάξη κανονίσαμε να... Από σένα τέτοιο. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Διήμερος αποβολή και τη Δευτέρα με το κηδεμόνι σου. Γιατί να τιμωρηθώ μόνο εγώ, αφού... Μίλησα σίγουρα. Μάλιστα, κύριε. Σίγουρος! Διατάξτε, κύριε Λοχαγέ. Ξύριστος, αγιάλιστος και ακομβιωτός. Ήμουνα... όλη νύχτα αγκαρία στα μαγειρία, δεν πρόλαβα. Τρεις μέρες κράτηση. Μα είναι άδικο. Έχω να βγω από... Αντιμέλησε σίγουρα. Όχι, κύριε Λοχαγέ. Ημέρας προσχή. Όχι. Φτάνει πια. Δεν βαράω προσοχή. Σου βάζω αδιάβροχη μάσκαρα, ώστε αν θες να κλάψεις... Γιατί να κλάψω?
Ξέρω εγώ. Μπορεί να περάσει από το μυαλό σου βουραϊκός. Αντεχέσου, με κάνεις και σε βρίζω μέρα που είμαι. Έλα, κατέβα, έχουν έρθει όλοι. Πού είναι το κραγιόν μου? Στο μπάνιο. Με σφίγγει τελικά η κοιλώτα. Συγγνώμη. Εμένα με συγχωρείτε, γιατρέ μου. Νόμιζα ότι ήταν η κουμπάρα μου. Δεν πειράζει. Μπορώ να σας απασχολήσω μισό λεπτό? Βεβαίως. Καθίστε. Φανούνται οι λόγες μου. Συγγνώμη, γιατρέ μου. Πάρτον, μην σας είδα. Δεν πειράζει, μην ενοχλείστε. Ευθυλιστήκαμε. Φύγε. Άσε μας λίγο μόνος. Σας ακούω. Δεν θα σας καθυστερήσω. Είναι κάτι που... Συμβαίνει κάτι με τον κύριο Λυκούργο? Ναι. Ωχ, το περίμενα. Πείτε μου, είμαι ψύχρεμη. Μη βιάζεστε. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί το έχω βάρος στη συνείδησή μου. Πείτε μου, μη με κρατάτε σε αγωνία. Θα είμαι λακωνικός, γιατί σας περιμένουν και οι καλεσμένοι σας. Εγώ ως γνωστόν, όταν πήρα πτυχίο, έδωσα τον όρκο του Ιπποκράτη. Με κάψες, γειτόνισσα. Με κάψες, γειτονίσα, κακούργα χωρό φωνήσα. Με κάψες, μωρέ, με κάψες. Να βαζέσουν. Με κάψες, που να καείς. Και εσείς εδώ. Έμαθα πως γιορτάζετε και πέρασα να ευχηθώ. Υποθυμίσω, φύγε αυτή τη στιγμή, φύγε. Έχω απέξω το επιφορτηγό και ήρθα να σε πάρω. Φύγε. Κόρη καλέ κόφρι που πας στον ποταμό. Κόρη που πας στον ποταμό, τα ρούχα για να πλύνεις. Πάρε και με τα ρούχα μου, Ελένη, να τα πλύνεις. Το παπάκι πάει καλέ παπί, το παπάκι πάει στη ποταμιά. Γεια σας. Χάρηκα πολύ. Να μαζί σου, ναι. Ναι, γιατί όχι. Από το ΣΟΥΙ της Νύφης είσαστε? Όχι. Από του Γαμπρού? Όχι. Από ποιο ΣΟΥΙ είστε? Από το Γαμόδο ΣΟΥΙ. Α, ωραία. Πάντα τέτοια.